εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και ει της αιώνας ημών. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράδειγμα και πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω της αγρός των αγαθών και της ζωής του οδηγός, ελθέτης κίνδωσεν ημίν και καθάρισον εμάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέτη Ιεσούτας ψυχάς ημών. Χριστέ το φως του αληθινών, το ποτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσωπου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντρών. Πρεσβείες πανταχράνου σου μητρός και πάνω σου τον εκεί. Αμήν. Συνεχίζουμε τις ομιλίες, οι οποίες είχαμε διακόψει λόγω του καλοκαιριού και επειδή είχαμε περισσότερο φόρτο εργασίες το καλοκαίρι και με το προσκύνημα και με το ένα πρόβλημα με τον άλλο και με τις εργασίες και δεν προλαβαίναμε και γι' αυτό το λόγο έχουμε διακόψει. Θα συνεχίσουμε όμως τώρα αφού ήρθε και το φθινόπωρο και ήδη είμαστε πιο μαζεμένοι. Έχουμε μιλήσει και έχουμε πει βασικώς ότι ο στόχος της ζωής μας είναι το να γίνουμε και εμείς φως. Να ενωθούμε δηλαδή με το Θεό. Ένας διαρκής αγώνας ο άνθρωπος να γίνει φως. Εάν πάρουμε αυτό που λένε οι πατέρες, τρία τα στάδια. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Για να φτάσουμε σε αυτά τα τρία στάδια, κάθαρση, να καθαρθούμε, να καθαριστούμε. Να καθαριστούμε από τα πάθημα, να καθαριστούμε από τους λογισμούς μας, να καθαριστούμε από τις αδυναμίες μας, να καθαριστούμε από τα πάντα. Αυτός είναι διαρκής αγώνας. Και μόνο όταν κανείς καθαρίζει, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει κάθαρση. Όταν πάρουμε ένα χώρο και πρέπει να το καθαρίσουμε. Και πρέπει να καθαριστεί από τα πάντα. Από το πάτωμα που υιοθετείται ένα στάβλο. Και πρέπει ο στάβλος αυτός είναι σε κακά χάλια και πρέπει ο στάβλος αυτός από το πάτωμα κάτω, από τους τοίχους, από το ταβάνι, από οτιδήποτε έχει μέσα, πρέπει να καθαριστεί. Όταν καθαριστεί και η καθαριότητα γίνεται θέλει με και λεπτομερίες, τότε από εκεί και πέρα πλέον ό,τι καθαρίσεις πλέον λάβει. Και στάβλος να είναι, αυτομάτως η καθαριότητα κάνει το στάβλο και όταν τον βάψεις, όταν τον περιποιηθείς και τις πόρτες, το μαντρί, οποιοδήποτε μαντρί, αν το φτιάξεις και το περιποιηθείς, οτιδήποτε θα το δεις ότι αυτομάτως το ίδιο το μαντρί θα λάβει. Άρα από την κάθαρση υποχρεωτικά περνάμε μετά στον φωτισμό. Γι' αυτό είναι τρία τα στάδια. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Το πρώτο στάδιο, ξέρετε, είναι το πιο δύσκολο και το πιο κουραστικό. Είναι γι' αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε και πρέπει να αγωνιζόμαστε σε ολόκληρη μας τη ζωή. Να καθαρθούμε. Δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να απαλλαχθεί από τις αδυναμίες του. Δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να απαλλαχθεί από τα πάθη. Δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να απαλλαχθεί από τον χαρακτήρα του. Δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να απαλλαχθεί από όλες τις αδυναμίες του. Είναι τρομερό. Να καθαρίσεις τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια μέσα σου στον εαυτό. Σκεφτείτε λοιπόν τι ψάξιμο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και δεν μιλάω για μοναχό ή μοναχή. Δεν μιλάω για μοναχό ή μοναχή. Αυτό μιλάνε οι Άγιοι Πατέρες για όλους μας. Για όλους μας μιλάνε. Ο μοναχός και η μοναχή απλώς αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ πιο δύσκολο όταν είσαι στον κόσμο αυτό να το πετύχεις. Είναι πολύ πιο δύσκολο.
Δηλαδή, αν το σπίτι σου είναι δίπλα σε ένα νταμάρι και εσύ αγωνίζεσαι κάθε μέρα να ξεσκονίζεις και να καθαρίζεις, αλλά το νταμάρι βγάζει πέτρα και σκόνη από δίπλα, καταλαβαίνεις τι γίνεται με στο δικό σου το σπίτι. Τι μέτρα πρέπει να λάβεις, τι μέτρα πρέπει να έχεις για να προσέχεις το σπίτι σου, να μην σκονίζεται και να μην βρωμίζεται. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ζει εκτός ιερών μονών, είναι σαν να έχει το σπίτι του δίπλα από ένα ταμάρι. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό ότι η σκόνη, η βρωμιά, τα πάθη, οι αδυναμίες, είναι πολύ φυσιολογικό ότι θα τον αγγίξουν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Και είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο ο αγώνας. Πιο κουραστικός, πιο εντατικός, πολύ πιο δύσκολος. Πολύ πιο δύσκολος. Εμείς σαν μοναχοί επιλέξαμε ότι πρέπει να πάμε κάπου να κλειστούμε, να περιορίσουμε τον κακό. Να φύγουμε από εκεί. Να φύγουμε μέσα από αυτόν τον κόσμο που δεν βοηθάει στο να φτάσω στο σημείο της κατάστασης. Δεν με βοηθάει, όπως έχουμε πει αλλού, να ζήσω όπως θέλει ο Χριστός. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ότι αν ο κόσμος ήταν χριστιανικός, αν η κοινωνία ζούσε χριστιανικά, τότε δεν θα υπήρχε λόγος να φύγει κανείς να πάει σε μοναστήρι. Κανένας μα κανένας λόγος. Και γι' αυτό απευθύνεται με επιστολές του, σε επιστολές του που έχουμε, τα κείμενά του, που μιλάει, σε μιλίες του, που μιλάει προς γονείς, που διαμαρτύρονται για τα παιδιά τους πάνω για μοναχή, τους λέει φτιάξτε έναν κόσμο όπως τον θέλει το Ευαγγέλιο, πάνω στα μέτρα να ζούμε του χριστιανισμού, του Χριστού μας, και δεν υπάρχει λόγος ο άλλος να φύγει να πάει πλέον εκτός της πόλεως να ζήσει ή να μονάσει ή να απομακρυνθεί σε μια σπηλιά. Δεν υπήρχε κανένα τέτοιος λόγος. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνεται και φεύγει και πάει σε ένα μοναστήρι, από όποια γωνία και αν το δεις, τελικά καταλήγει σε ένα και στον αυτό. Πάει και προφυλάσσει τον εαυτό του. Πάει σε ένα χώρο όπου μέσα εκεί προφυλαγμένος κινδυνεύει πολύ λιγότερο από ό,τι κινδυνεύει όταν είναι έξω, στο να μην γίνει κάταρση ποτέ. Όχι φυσικά ότι δεν υπάρχει σκόνη ή δεν σκονίζεται όταν είναι μέσα στο μοναστήρι. Όμως έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες μέσα στο χώρο αυτό, δεν είναι δίπλα το ταμάρι, το σπίτι να καθαριστεί. Έχει αυτή την πρόπτικη. Έχει αυτή τη δυνατότητα, εάν το θελήσει. Έχει αυτή τη δυνατότητα, όταν προσπαθεί, να γίνει αυτός ο καθαρισμός, να γίνει αυτή η κάθεση. Άρα λοιπόν, να το δούμε από αυτή τη πλευρά, λοιπόν, ότι είναι κάθαρσης, φωτισμός, θέλος. Και μετά, όπως σας είπα, αφού καθαρθεί ο άνθρωπος, βέβαια φωτίζεται. Λούζεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λάμπει. Ό,τι το γυαλίσετε και το πάτωμα να γυαλίσετε, λέμε λάμπει μετά. Ένα αντικείμενο ασημένιο να το πάρετε και το γυαλίσετε, αν είναι μαύρο και το τρίψετε, θα λάμψει μετά. Και το χρυσό ακόμα, που από αυτού έχει λάμπει, θα μπίζει όμως με τα χρόνια και το χρυσάκι. Όταν το γυαλίσεις και το χρυσό όμως, και εκείνο πάλι λάμπει όταν καθαριστεί. Άρα λοιπόν πολύ περισσότερο η ψυχή μας όταν καθαρίζεται και καθαρίζεται και καθαρίζεται και καθαρίζεται, τότε λάμπει. Και επαναλαμβάνω, το κίνδυνος έξω είναι πολύ μεγαλύτερο, διότι είναι οι πειρασμοί μεγαλύτεροι, είναι ο κόσμος περισσότερος, είναι οι σκέψεις περισσότερες, είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούν να σε οδηγήσουν στην απώλεια της ψυχής σου. Πάρα πολλά. Όταν είσαι μέσα στο μοναστήρι, έχεις τη δυνατότητα αυτή το να προσέξεις τον εαυτό σου. Αφού φυσικά το θελήσεις. Γιατί μπορεί να σε πλανήσει ο διάβολος και να είσαι μέσα στη μονή
και τελικά το μυαλό σου να είναι απ' έξω και μια μέρα να βρεθείς και εσύ απ' έξω. Όταν το μυαλό είναι απ' έξω και δεν το προσέχεις και δεν το συμμαζεύεις, τότε κινδυνεύεις και διατρέχεις τον κίνδυνο να βρεθείς και σωματικά απ' έξω. Οπότε εκεί που ήσουν, πιο πριν, μέσα στη σκόνη και μέσα στο ταβάνι, θα ξαναβρεθείς. Είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα να γίνει εάν αφήσεις τον διάβολο και συγκλονίσεις. Γιατί ο διάβολος όταν βλέπει ότι ο λύκος όταν βλέπει τα πρόβατα είναι προφυλαγμένα μέσα σε ένα μαντρί, κοιτάει να δει πώς κάποιο πρόβατο θα το βγάλει απ' έξω να το φάει. Δεν του είναι εύκολο μέσα στο μαντρί να δει. Και κοιτάει να δει αν μπορεί να κάνει κάποια τρύπα, να βγάλει κάποιο πρόβατο, να κάνει κάτι. Εάν λοιπόν εμείς αφήνουμε τον εαυτό μας και παράγουμε τρύπες στον διάβολο, παράγουμε τρύπες στον διάβολο, το ανοίγουμε πορτούλες, το ανοίγουμε παράθυρα, το ανοίγουμε χίλια δυο και αυτό πρέπει να το προσέχουμε, με δύο τρόπους. Ξέρετε, γι' αυτό το λόγο πολλά μοναστήρια έχουν γίνει άβατα. Ένας από τους λόγους που τα πολλά μοναστήρια έχουν κάνει άβατα, δηλαδή δεν δέχονται πολύ κόσμο μέσα, ακόμα και άντρες και γυναίκες. Περιορίζουμε. Είναι το σκεπτικό το ότι δεχόμενος τον κόσμο μέσα, εάν το μυαλό σου δεν το μαζεύσεις, μπορεί να το αφήσεις τρεπούλα. Και μπορεί να έρθει ένας νεαρός και να πιάνει κουβέντα με μία μοναχή. Μπλου 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 μπλου. Για πνευματικά θέματα. Και αυτομάτως να δημιουργηθεί ένας συναισθηματισμός. Αν δεν το προσέξει ο άλλος, και ενώ μιλάει για πνευματικά πράγματα. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε ένα μοναχό. Μπορεί να πάει άλλη και να συζητάει πνευματικά θέματα. Μπλου 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 με το μοναχό. Και αυτομάτως όμως, επειδή το αντιθέτω του φίλου, να δημιουργηθεί αυτομάτως να το αφήσω το μυαλό μου να σκεφτεί πονηρά. Την ώρα που θα αφήσω πονηρά να σκεφτεί το μυαλό μου και να ξεφύγει ή να μπω σε μια οικειοποίηση. Ή να μπω σε μια οικειότητα, να στοιχίσω τα αστεία, να αρχίσω τα χαμογελάκια, να αρχίσω το ένα το άλλο, αυτομάτως έχω ανοίξει με αυτό το πράγμα πόρτα στον διάβολο. Παράθυρο στον διάβολο. Από εκεί αρχίζει ο διάβολος. Και αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο στους μοναχούς ή στις μοναχές. Αυτό πρέπει να σας πω ότι γίνεται και στα ζευγάρια. Αν ρωτήσετε εδώ τους δύο πατέρες που είναι πνευματικοί και εξομολόγοι, όταν το ένα ζευγάρι απατάει τον σύντροφό του, δεν μπορεί να πατάει στα καλά καθούμενα επειδή ο άντρας είναι μια γυναίκα στον δρόμο και του άρεσε. Όχι. Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Είδε μια κοπέλα και την πήρε από πίσω και προσπαθεί να τσιγκλικό μιλήσει. Δεν το κάνει αυτό. Ο παντρεμένος μιλάει. Ο διάβολος θα το φέρει σιγά σιγά. Στο γραφείο με τη διπλανή, το αφεντικό με τη γραμματέα που μπαίνει, βγαίνει η γραμματέας μέσα, μπαίνει, βγαίνει ο γραμματέας, η γραμματέας, δημιουργείται μια οικειότητα. Δημιουργούνται αγγίγματα, αλλά κάνει πιο πέρα και ακουμπάει το χέρι αυτομάτως. Αρχίζει λοιπόν αυτή η οικειότητα, αρχίζει ακριβώς και ξεφεύγει. Και ακούς μετά το ζευγάρι ότι χώρισε τη γυναίκα του και πήρε τη γραμματέα του. Το ίδιο γίνεται όταν ο κουμπάρος ή η κουμπάρα μπαίνει μέσα στο σπίτι. Ή όταν οι φίλοι της γυναίκας μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Η γυναίκα έχει κάποιες φιλενάδες. Όταν τις φιλενάδες τις φέρνει μέσα στο σπίτι και δεν προσέχουν οι φιλενάδες, πώς είναι ντυμένες ή το πώς κάθονται. Αυτομάτως απέναντι το άντρας, όταν αρχίσει η οικειότητα και μετά λέει η γυναίκα του, μα είναι δυνατόν η καλύτερη μου φίλη να μου πάρει τον άντρα. Ναι, γιατί δεν πρόσεξε αυτό το πράγμα. Δεν σκέφτηκε ότι αυτή η οικειότητα μπορεί να φέρει και να οδηγήσει αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ είναι η δύο πνευματική. Ρωτήστε τους αδελφοί, ότι όπου είχαμε μοιχεία, αυτό το πράγμα. Αυτή η οικειότητα φαίνεται αυτό το πράγμα. Και αν το ζευγάρι τυχόν είναι και λίγο μαλωμένο, είναι και λίγο ψυχραμένο, γιατί έτσι ξεκινάει,
Το βλέπει η άλλη που είναι στο γραφείο. Κύριε Κώστα, τι έχετε, καλημέρα σας. Δεν σας βλέπω καλά. Και αρχίζει και πιάνει κουβέντα. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα μπαίνει στα προσωπικά και όταν στην προσωπική ζωή του αλουνού και του ανοίγει σε προσωπικά, αυτομάτως ο άλλος λες, κοίταξε, με καταλαβαίνει. Ενώ η γυναίκα μου δεν με καταλαβαίνει. Αυτό δεν λέτε, πατέρας. Υπάρχει κατανόηση, λέει, κοίταξε με... Μου έδειξε κατανόηση, με κατάλαβε. Κάτι που η γυναίκα μου έλεγε, όχι, εμένα δεν βαριέ σαν παράταμα τώρα. Γιατί είχε επέλθει η οικειότητα πάλι. Και έτσι κάνει είτε ο άντρας, είτε η γυναίκα την άλλη πλευρά και δημιουργούνται στα διαζύγια, δημιουργείται, μπαίνει ο διάβολος μέσα και αρχίζει. Το ίδιο όμως κάνει και στον μοναχό ο διάβολος. Το ίδιο κάνει. Όταν αρχίσω εγώ και δεν με καταλαβαίνει ο πατήρ Αυγουστίνος, δεν με καταλαβαίνει ο πατήρ Νεκτάριος και αρχίσω και πηγαίνω σε ένα άλλο πρόσωπο και μιλάω, βέβαια θα δεθώ με εκείνο το πρόσωπο. Αυτομάτως ξεκόπηκα από την οικογένειά μου. Αν είναι γυναικείο το πρόσωπο, δέχτηκε μαζί της. Άρα δεν αργεί μετά να δημιουργηθούν και αυτά που λένε μέσα τα γεροντικά και οι πατέρες και οι άγιοι. Πώς ο διάβολος, μα δεν πήγε ο διάβολος, τον άφησε και πήγε. Του δώσε εγώ παράθυρο. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω φυλακή στις αισθήσεις μου. Να είμαι επιφυλακή σε όλες τις αισθήσεις μου, σε χειρονομίες μου, στα λόγια μου. Να είμαι προσεκτικός προς τους κοσμικούς. Να μην έχω οικειότητα, είτε άντρας είτε γυναίκας. Γιατί μετά η μεγάλη οικειότητα θα οδηγήσει, αφού είναι τα αντιφέρα του φίλου, και σου λέω πόσο τάδιμο να πώς τα πέταξε και τα δέχτηκε. Και τι λίγο τάθησε το στράτομο του Χριστού. Εδώ εμείς είμαστε ένας στρατός. Που ο στρατός αυτός αγωνίζεται και δίνει μάχες. Στο στρατό μας υπήρξε και λίγο τάθησε πάνω. Ήταν κάποιοι που τα έβαλαν κάτω και έφυγαν. Λοιπόν, για να μην φτάσουμε λοιπόν στη λιποταξία, να μην φτάσουμε σαν τον Ιούδα να αρνηθούμε αυτό που ο Ιούδας ήταν, όπως το αρνήθηκε ο Ιούδας και όπως πρόδωσε ο Ιούδας αυτό που ήταν, χρειάζεται λοιπόν να έχουμε συνέχεια φυλακή νοός. Αυτό αναφέρει μια αγίας. Δηλαδή όπως προφυλάσω το σπίτι μου, να μην πισκώνει, γίνονται έργα απ' έξω. Όπου έχει χαραμάδα, τι κάνω. Προσπαθώ να κλείσω τη χαραμάδα να μην μπει σκόνη μέσα. Να προηγουμένως βάλαμε μια φωτιά και λέει ο πατήρ Εφραίμ, να κλείσουμε τα παράθυρα καλά. Γιατί να κλείσουμε τα παράθυρα καλά. Για να μην μπει ακόμα και η μυρουδιά μέσα. Αν αφήσεις ανοιχτά τα παράθυρα, θα περάσει η μυρουδιά μέσα, θα μείνει σε όλο το σπίτι καπνίδας. Και μια τριπλούλα μικρή να αφήσει. Ανοιχτή στο παράθυρο, λίγο να τα αφήσει. Μια χαραμάδα. Μπήκε από την μεριά. Μια χαραμάδα να αφήσει στον διάβολο. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε φυλακή των αισθήσεών μας. Φυλακή του νοός. Πρέπει να είμαστε να επαγρυπνούμε συνέχεια. Για να μην μπει η σκόνη. Για να μην μπει η σκόνη, να μην μπει μέσα ο διάβολος στην ψυχή μας. Άρα και εμείς πρέπει να έχουμε ακριβώς. Για να μην έχουμε λιγότερη σκόνη μέσα στην ψυχή μας, πρέπει συνέχεια να έχουμε φυλακή των αισθήσεών μας. Προσοχή στο τι λέμε, προσοχή στο τι βλέπουμε, προσοχή στο τι ακούμε, προσοχή με ποιο συζητάμε, προσοχή τι λέμε με αυτόν που συζητάμε, τι ανοιγόμαστε σε αυτόν που συζητάμε. Και γι' αυτό σε πολλά μοναστήρια βλέπετε είναι τυπική. Ευλογείται και προχωράμε. Ήδη έχουν βάλει γεροντάδες ότι δεν θα μιλάτε, πέρα που ευλογείτε, θα προχωράτε. Θα είναι δύο οι εντεταλμένοι που θα μιλάνε, λένε οι πατέρες, οι αρχοντάδες. Είναι ομιλιάνους, γιατί νομίζω ότι οι άγιοι πατέρες το έχουν κάνει αυτό. Γιατί έχουμε παραδείγματα που κάποιος ανόητος μοναχός ή μοναχή δεν πρόσεξε και άφησε χαραμάδα και η χαραμάδα έγινε ολόκληρο
και μπήκε μέσα. Ξέρετε μια βάρκα από μια χαραμάδα να καράβει πόσο νερό μπορεί να βάζει μέσα, σιγά σιγά. Βάζει πάρα πολύ νερό. Τι πουλιάζει μετά το καράβι. Και γι' αυτό βλέπετε, ο Άγιος Νεκτάριος που χθες διαβάζαμε, ακόμα και όταν έβλεπα, λέει, κάποιον νεαρό κύριο, ο μοναχής του Αγίου Νεκτάριου, είχε δώσει εντολή ο Άγιος Νεκτάριος, να πέφτουν κάτω μέχρι να πέρασουν να καθίσουν κάτω του κεφάλαιου. Να μην βλέπουν καν τους κίνδυνους. Και γι' αυτό δεν έκανε ποτέ καν μέσα στον εκκλησιασμό. Να εκκλησιάζονται. Δεν επέτρεπε στον εκκλησιασμό να εκκλησιάζονται εκεί που ήταν οι μοναχές, να πηγαίνουν χιλιάδες. Τους είχε διπλά άλλο παρεκκλήσει. Που εκκλησιαζόντουσαν. Δεν τους άφηνε στο ίδιο. Και ποιο λόγο το έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Ακριβώς γιατί ήξερε αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Από τις εξομολογήσεις, από την εμπειρία του, από αυτά που διαβάζει. Άρα λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί η σκόνη μπορεί να εισβάλλει από παντού. Ο διάβολος μπορεί να εισβάλλει. Αυτό είναι το σχέδιο του διαβόλου. Να μην σε αφήσει να καθαρίσεις την ψυχή σου. Άρα δεν μπορεί να φωτιστεί η ψυχή σου, άρα δεν μπορεί να φτάσει στη θέωση. Δεν μπορεί να φτάσει στη θέωση. Να σε βάλει να κάνεις να έχεις μέσα σου ολόκληρη σαγούρα μέσα στο σπίτι σου. Άρα λοιπόν απαραίτητο το να κάνουμε την κάθαρση. Απαραίτητο για να κάνουμε την κάθαρση όσο λιγότερη σκόνη έχουμε, όσο λιγότερο ξεσκονίζουμε, όσο λιγότερο φυλάμε και δεν βάζει σκόνη μέσα στο σπίτι της ψυχής μας, τόσο καλύτερο είναι για εμάς. Τόσο λιγότερη εργασία έχουμε. Τόσο λιγότερο αγώνα έχουμε. Δεν το βλέπετε το μάγειρο ή τη μαγείρισα πολλές φορές. Πόσο δύσκολο είναι να μην τσιμπήσει και να μην τσιμπολογήσει από αυτό που μαγειρεύει. Και ενώ κάνει δίαιτα και σου λέει δεν θέλω να φάω, δεν πρέπει να φάω από αυτό. Επειδή είναι εκεί συνέχεια μέσα στον πειρασμό, τελικά το δοκιμάζει. Τελικά το δοκιμάζει. Δείτε λοιπόν πόσο ισχυρός είναι ο πειρασμός. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα οι λαϊκοί άνθρωποι, οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο, σε τι πειρασμούς είναι συνέχεια. Σε τι πειρασμούς είναι συνέχεια. Και άντε να αντισταθεί μία, άντε να αντισταθεί δύο, άντε να αντισταθεί τρεις. Με ποιες δυνάμεις μπορεί αυτός ο άνθρωπος, ο λαϊκός, να αντισταθεί μέσα στην πόλη. Γι' αυτό εμάς μας επιλέγει ο Θεός. Είδατε τι μας επιλέγει και τι θέλει από εμάς. Μας επιλέγει έτσι όπως είμαστε. Να αγωνιστούμε από εκεί και πέρα να μην τον προδώσουμε. Να μην προδώσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε την ώρα που φορέσαμε. Ότι θα κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Που στην ουσία είναι μια, θα λέγαμε, δεύτερη διαβεβαίωση σαν για αυτή που δώσαμε στο βάπτισμα. Απαρνήσομαι, απαρνησάστο του σατανά και συντάσσομαι με τον Χριστό. Το ίδιο πράγμα. Και γι' αυτό λέει μας εκεί, δεύτερον βάπτισμα σήμερα λαμβάνεις. Ξαναδίνεις πάλι υποσχέσεις, όπως είχε δώσει τότε την ημέρα του βαπτίσματος. Ακριβώς λοιπόν, το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνει. Αλλά ο χριστιανός είναι μέσα συνέχεια στους πειρασμούς, σαν το μάγειρο που είναι μέσα στην Αγγελική, πάνω από την κατσαρόλα. Και του λες, δεν πρέπει να δοκιμάσεις, θα βλάψεις την υγεία σου, αλλά όταν είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, απλώνει τελικά ο μάγειρος και δοκιμάζει, ή μαγείρης. Και γι' αυτό οι μάγειροι, οι μαγείρες είναι συνήθως και πιο παχουλές. Γιατί ακριβώς είναι συνέχεια πάνω από τον πειρασμό. Για σκεφτείτε λοιπόν όταν το ζευγάρι εκουμπάρει ο κουμπάρος έρθει και συνέχεια μέσα στο σπίτι, όταν η γυναίκα φέρνει τις φίλες συνέχεια μέσα στο σπίτι, τον πειρασμό, όταν μέσα στο μοναστήρι έρχεται ο άλλος ο κόσμος, γι' αυτό οι πατέρες κάνουν άβατα τα μοναστήρια. Δεν κάνουν τυχαία άβατα. Δεν ήταν δηλαδή ιδιότροποι οι άνθρωποι. Πλούς έλεγαν πρέπει πατέρες και αδελφές να φυλάξουμε εαυτούς και αλλήλους. Λύστε τις χαραμάδες.
Όπως κλείνουμε το χειμώνα να μην πάσει κρύο μέσα. Κλείστε τις καραβάδες να μην πάσει σκόνη μέσα. Να μην πάσει καπνίλα, να μην μυρίσει η ψυχή μας από την βρώμα του διαβόλου. Αυτό το πράγμα κάναν οι πατέρες. Και γι' αυτό φαίνεται ότι πηγαίνουν πολύ μακριά στην έρημο. Και θέλουν ακριβώς αυτό να φυλακτούν. Και γι' αυτό ο μοναχός και η μοναχή πρέπει πραγματικά να αποφεύγει να κατεβαίνει και κάτω στην πόλη. Πρέπει να αποφεύγει. Ή κατέβηκε. Έχετε δει πως περπατάνε πολλοί μοναχοί και μοναχές στην πόλη. Κάτω το κεφάλι. Σας έχει παραξενευτεί ή να παραξενευτείτε γιατί είναι με κάτω το κεφάλι και λες μα καλά τόσο απρόσιτος είναι. Δεν είναι απρόσιτος. Προσέχει αυτός ο άνθρωπος. Αντιθέτως δεν προσέχει εκείνος που περπατάει και χάσκει και γελάει και κοιτάει και αριστερά. Και το μάθει βλέπει πολύ περισσότερα. Το αυτή αντιλαμβάνεται ακόμα πολύ περισσότερα. Προσέχει ο μοναχός που πάει με κάτω το κεφάλι. Προσέχει εκείνος που αποφεύγει να πάει στην πόλη. Προσέχει. Δεν ψάχνει αφορμή να βρει να πάει στην πόλη. Ψάχνει να δει πως θα γλιτώσει την πόλη ο μοναχός. Ψάχνει να βρει πως θα αποφύγει τον κοσμικό ο μοναχός. Πως θα αποφύγει την κοσμική κουβέντα. Αυτό αναζητά. Και αυτό γιατί το αναζητά. Προς όφελος της δικιάς του ψυχής. Γιατί ξέρει ότι μπορεί να χάσει από αυτό το πράγμα τη δικιά του ψυχή. Κινδυνεύει. Και ιδιαίτερα δεν πατάει ο ίδιος καλά. Όταν ο ίδιος δεν αισθάνεται και τα πόδια του δεν είναι στέρεα κάτω, αλλά τρικλίζει ο ίδιος, πού πας ανθρωπέ μου εσύ τότε. Πού πας, πού βαδίζεις. Εσύ μόνη σου πρέπει να πεις, γερόντισα, σας παρακαλώ, όχι εγώ κάτω στην πόλη. Γέροντα, η μοναχή, όχι εγώ κάτω στην πόλη, άλλος. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να κάνω κουβέντα και να ανοίξω κουβέντα, χωρίς να επηρεαστώ, χωρίς να με επηρεάσουν. Χωρίς να μπω μες στο πρόβλημα του άλλου και να δεθώ με τον άλλον. Και γίνομαι ένα με τον άλλον. Και συμπονώ και συγκλαίω. Γιατί διαπράχνεται, αρχίζει και ανοίγει το παράθυρο. Άρα λοιπόν, να γιατί αυτός ο οποίος επιλέγει και λέει ότι πάω να γίνω μοναχός, ένα από αυτά που συγκατατέθηκε στο μοναχισμό, ένα από όλα αυτά, είναι το ότι η ωφέλεια της ψυχής του. Το να διασφαλίσει τον εαυτό του. Να διασφαλίσει το σπίτι της ψυχής του. Γιατί μέσα στην πόλη είναι μέσα ο εσωτερισμός, ως λέγος. Και εγώ απορώ, ειλικρινά σας το λέω. Το έλεγα και χθες αυτή την κουβέντα που συζητούμε τον έλεγα σε δύο παιδιά, δύο νεαροί που είχαν έρθει. Ποιοι είναι οι περισσότεροι άλλοι. Από ποιο στρώμα προέρχονται. Και οι μάρτυρες και οι άγιοι και οι όσοι. Και απαντήστε μου στα συναξάρια τι γράφουν. Είναι ή δεν είναι από τους μοναχούς. Τι είναι οι μοναχοί. Είναι οι χριστιανοί εκείνοι οι οποίοι αποφάσισαν να προσέξουν το εαυτό τους. Να κάνουν το Ευαγγέλιο πράξη. Και σου λέει επειδή εκεί δεν μπορώ να το κάνω πράξη μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να το κάνω πράξη. Γι' αυτό απομακρύνομαι από τον κόσμο. Γιατί μέσα στον κόσμο δεν γίνεται πράξη έτσι όπως είναι ο κόσμος. Είναι αυτό που λέω εγώ σήμερα σε πολλά παιδιά όταν έρχονται και μου λένε θέλουμε να παντρευτούμε. Λέω δεν θα με βρείτε θετικό να σας πω ναι στο γάμο. Όχι γιατί είμαι κατά του γάμου. Εάν μου το λέγατε πριν 60 χρόνια θα σας έλεγα ναι. Άντε και πριν 50 χρόνια. Γιατί έτσι όπως είναι σήμερα ο γάμος, έτσι όπως είναι σήμερα μέσα στην κοινωνία, έτσι όπως ζει σήμερα η γυναίκα μέσα στην κοινωνία, όπως ζει ο άντρας σήμερα μέσα στην κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανικός γάμος. Δεν μπορεί να υπάρξουν αρχές μέσα στο σπίτι χριστιανικές. Δεν μπορεί το σπίτι να απαντήσει χριστιανικά. Εκτεράστια προβλήματα.
χτυπιέται από παντού. Είναι μια βαρκούλα που την έχει πετάξει μέσα στον ωκεανό και χτυπιέται. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Εξού και έχουμε πολλά διαζύγια. Εξού και έχουμε πάρα πολλά διαζύγια. Τελικά θα βγει το πράγμα. Εάν θα βγει ένα μυστήριο, σκεφτείτε πόσες ψυχές θα βγουν μέσα στον κόσμο τώρα. Και αυτό τους ρώτησα. Πείτε μου, μέσα από αυτόν τον κόσμο, πόσοι σώζονται. Πόσοι σώζονται μέσα από αυτόν τον κόσμο. Και θα σας υπενθυμίσω, εδώ στους πατέρες, τη Λαμπρινή, την οποία ήταν δαιμονισμένη και την διάβαζα στην Αθήνα. Όταν έπαιρνε σε κόμμα και ενεργοποιεί το διάβολο και συνήθιζε το μετά, μία φορά μου λέει, πάτε μου λέει, είδα όλη τη Θεία Λειτουργία, το πώς έγινε. Και της λέω, και πες μου, λέω παιδί μου, πώς έγινε η όλη Θεία Λειτουργία. Και του περιέγραψε, πες μου, τόσο όπως μεταφέρει ο Μέγας Βασίλειος και η Άγια, ότι γίνεται, το τι έγινε. Είναι εκεί που με τρόμαξε, ξέρετε ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία ήταν ντυμένοι μαύρα. Να ήταν γύρω στους 10 με μοβ και αν ήταν ένα-δύο στα λευκά. Από ολόκληρο εκκλησίασμα κατάμεστο. Από ένα εκκλησίασμα κατάμεστο. Γιατί τους έβλεπε μαύρους. Τους έβλεπε μαύρους στις ψυχές τους. Επειδή έβλεπε το δαιμόνιο μέσα από τον άνθρωπο. Εκείνη που ήταν καμιά δεκαετία μοβ, ήταν αυτοί που πατάνε μια από εδώ, μια από εκεί και δύο μονάχα έβλεπε ανθρώπους ντυμένους στα λευκά. Δεν υπήρχαν άλλοι. Και γιατί? Γιατί ο διάβολος του γράφει η γραφή του, είπε ο Χριστός, έχει εξέλθει ως λέον οριόμενος, ζητών τι να καταπεί. Και όταν έξω τα έχουν ισοπεδώσει όλα, όταν έξω δεν υπάρχει τίποτα, όταν έξω το μόνο που σκέφτονται είναι η προστιχιά, η βρωμιά, η αλητεία, το κακό, η αδικία, το πώς θα βλάψω, το πώς θα αλπάξω, το πώς θα έχω ερωτικές σχέσεις, σεξουαλικές σχέσεις, τα πάντα ρυθμίζονται γύρω από τον έρωτα και το σεξ και από την ειδονή και από την ικανοποίηση του ανθρώπου, το πώς θα ικανοποιήσω τον εαυτό μου, όταν λοιπόν όλα στρέφονται όλα έτσι γύρω-γύρω, πού αυτός ο άνθρωπος να σταθεί και να πατήσει. Τηλεόραση ανοίγει τέτοιο θέμα. Ράδιο ανοίγει, αυτό θα ακούσει. Κουβέντα πάντα κάνει, αυτό θα ακούσει. Ποιες είναι οι κουβέντες που γίνονται έξω στον κόσμο? Για τα αυτοκίνητα, τα ποδόσφαιρα, τις γυναίκες, τη δουλειά. Ποια είναι η κουβέντα που συζητάει κάθε μέρα έξω ο άνθρωπος? Ποια τα ενδιαφέροντά του? Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο κατά αυτού ηλιστικό. Έναν άνθρωπο που ίσως τον απασχολεί περισσότερο ύλη. Ασχολείται και αναφέρεται πάνω στην ύλη. Δεν τον ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Ποιοι είναι ακόμη και από τους χριστιανούς μας, και ποιος ήταν ντυμένοι στα μαύρα. Ελάχιστοι στα μόνο. Και δύο μονάχα στα λευκά. Πώς μπορεί να ζήσουμε εμείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πώς θα το περιμένουμε. Ως λαϊκοί, χωρίς να είμαστε μοναχοί. Θα κινδυνεύαμε από το ίδιο πράγμα. Θα κινδυνεύαμε από το ίδιο πράγμα. Ίσως να μην είμαστε τώρα καν κοντά στο Θεό. Να είμαστε ίσως όχι άθεοι, αλλά κάποιοι τυπικοί χριστιανοί. Οι οποίοι κάθεται ενδιαφερόμεθα για την κάθαρση, ούτε το φωτισμό, ούτε τη θέωση. Δεν θα ενδιαφερόμαστε. Θα είχαμε μια ζωή όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Με αποτέλεσμα, έφτασε ο θάνατος. Και το είδατε πόσο γρήγορα έρχεται. Ένας θάνατος δεν είναι τίποτα. Το είπαμε σε άλλη συζήτηση που κάναμε και ομιλία. Θα σαν ανεμιστήρες είναι που δεν ξέρει. Ξέρουμε εμείς αν του χρόνου θα είμαστε όλοι εδώ. Ξέρουμε εμείς αν θα ζούμε. Ξέρετε αν θα φεύγω στην κηδεία σας ή θα φύγετε εσείς στη δικιά μου. Κανείς δεν το ξέρει. Δεν το ξέρουμε. Αν θα ζούμε, αν θα είμαστε εδώ. Τον είδατε ξαφνικά καρκίνο αρχιεπίσκοπο. Είχε ελπίδα, χάθηκε και κάθε ελπίδα. Ζήσε τους τυχαίνει. Καθόλου δεν μπορεί να φανταστείς. Ο άλλος διακολύμπησε εδώ προχθές που είχαν το μνημόσυνο, διακολύμπησε, πήγε στη θάλασσα, έριξε βουτιά, πήγε κάτω στον βυθό και πνίγηκε. 29 χρόνια παιδί.
πήγε πιο βαθιά από ό,τι έπρεπε, ζαλίστηκε, ο εγκέφαλος χρειάστηκε πίεση από την πίεση του νερού, δεν πρόλαβε να βγει επάνω και έμεινε, έσκασε. Που σε ένα χρόνο παιδί. Ξέρεις και τη στιγμή η ώρα σου. Άρα λοιπόν, πώς δεν προσέχω τα του εαυτού μου. Και πώς θα το προσέξω όταν είμαι έξω στον κόσμο. Εδώ δείτε ότι κάνουμε αγώνα, εμείς που είμαστε μέσα στο μοναστήρι, για να κλείνουμε, να μην πάσει η ψυχή μας μέσα. Και πάλι δεν το πετυχαίνουμε, στην τελειότητα. Κάνουμε αγώνα. Και σκεφτείτε αυτοί οι άνθρωποι έξω εκεί. Τι αγώνα χρειάζεται να κάνουν. Δεν κάνουν πια αγώνα. Έχουν παραδοθεί. Αυτή τη στιγμή έχουν παραδοθεί. Και αυτό είναι το έξυπνο του διαβόλου που κάνει. Και να ξέρετε, γιατί πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε, είναι το θέμα ότι ο πειρασμός λέγεται πειρασμός γιατί έχει μεγάλη πείρα. Εμπειρία δηλαδή. Τόση εμπειρία εμείς δεν την έχουμε. Τόση χιλιάδων ετών εμπειρία. Χιλιάδων ετών. Έτσι και μην ξεθαρεύουμε εμείς. Μην νομίζουμε ότι μπορούμε να τα βγάλουμε με τον διάβολο πέρα. Δεν είναι εύκολο. Γιατί αυτός έχει εμπειρία και εμείς έχουμε απειρία. Άπειρη. Δώσαν στη δικιά του πείρα. Και ξέρει με ποιο τρόπο θα σε πειράξει. Ξέρει τι θα χρησιμοποιήσει. Γιατί ξέρει του καθενός από εμάς το χαρακτήρα. Και έχουν περάσει χαρακτήρες και χαρακτήρες από τα χέρια του Ιωσού Πόλου. Χαρακτήρες και χαρακτήρες του χιλιάδες χρόνια. Και ξέρεις, δεν μπορεί να είσαι σωματώδης και να έχεις απέναντί σου έναν που ξέρει πάλι. Αλλά να είναι πετσί και κόκαλο. Ποιος θα νικήσει, ο σωματώδης ή αυτός με το πετσί και κόκαλο. Ποιος με το πετσί και κόκαλο θα νικήσει. Γιατί ξέρει από πάλι. Θα σου κάνει δύο λαβές και θα σε ρίξει κάτω και εσύ σε κουβάλι. Δεν είδατε εκεί οι ταυρομάχοι που πιάνουν από τα κέρατα τους σταύρους και με δυο λαβές ολόκληρο βουβάλι το πετάνε κάτω. Γιατί ξέρουν τι λαβή πρέπει να το κάνει. Και όταν κάνεις την κατάλληλη λαβή, το πετάς κάτω τον άλλο. Άρα λοιπόν, δεν ξεθαλεύω εγώ και λέω εντάξει είμαι, καλά είμαι και ξεθαλεύω. Και δεν ανοίγω πόρτα στον διάβολο. Ανοίγω παράθυρο. Ανοίγω τρυπούλα. Και η τρυπούλα αρχίζει όπως μου λέει εδώ πέρα πάτε όταν βρήκαμε το νερό μου ή βρήκαμε φλέμμα. Και μου λέει, ξέρετε κάτι, να τραβάτε και να χύνετε νερό. Λέω γιατί, γιατί μου λέει το νερό έχει δίωμα, τώρα αφού βρήκε διέξοδο πρέπει να φύγει. Εάν η τρυπούλα είναι τόση, φεύγοντας τώρα το νερό, τρώει τα τυχώματα και αρχίζει και μεγαλώνει. Και αρχίζει και μεγαλώνει, μου λέει η τρυπούλα. Όσο δουλεύει, μου λέει το μηχάνημα και πετάει πάνω το νερό, αυτή η τρυπούλα δεν είναι, μου λέει, από σίδερο, είναι σωλήνα σιδερένια, που δεν μπορεί να φάει, είναι χώμα, πέτρα. Και αρχίζει από το λίγο, περνώντας και τα πετάγοντας έξω το νερό, αυτό αρχίζει και τρώει, και μετά μου λέει από λίγα χρόνια, ξέρετε, μου λέει πόσα κυβικά αυτό μπορεί να βγάζει. Τέλειο. Γιατί αυτή μου λέει, το ρεύμα που βρήκατε από κάποιο έρχεται, από κάποιο ποτάμι, κάπου περνάει. Οπότε μετά το ποτάμι στρέφει και αφού ανοίξει μεγάλη τρύπα και περνάει εκεί διοχετεύει το νερό, είναι σαν το αυλάκι. Όταν βρέχει, άμα φύγει λίγο από το ποταμάκι το νερό, αρχίζει κάνει ένα παραπόταμο, αρχίζει να αρχίζει κάνει ένα μικρό χαντάκι, αλλά μετά μόλις λίγο χαράξει, αρχίζει το νερό, τρώει και βλέπεις ότι έχει χαράξει το χτύμα σου και κάνει κάτι ρεματιές τόσες. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει και διάβολος. Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τρυπούλα. Γι' αυτό δεν πρέπει να ασχολούμεθα και να προσέχουμε και να δοξάζουμε τον Θεό, να ασχολούμεθα με τον κόσμο. Να είναι στα τυπικά τον κόσμο. Προσέχω εγώ να έχω ασφαλισμένο, να έχω κάνει την κάθαρση στον εαυτό μου, να καθαρίζομαι συνέχεια. Μην αφήνω. Και όταν κάνω εξομολόγηση, βλέπω έρχονται μερικές αδελφές, μερικοί πατέρες,
έρχονται και λέει, α, έχω αυτό το άρνημα. Όχι, δεν έχω αυτό, είναι λάθος αυτό. Ένα άρνημα, το τάδε, το άρνημα, το βίντεο. Διάβασε μια ευχή. Οι λογισμοί που πήγανε. Δεν είχες λογισμούς. Δεν είχες σκέψεις. Δεν σε βασάνισαν όλες αυτές τις μέρες σκέψεις. Δεν υπήρχε ιδιαίτερος λογισμός που σε βασάνισε. Δεν υπήρχαν πόθοι μέσα στην ψυχή σου, μέσα στην καρδιά σου. Δεν είπες έστω μικροψέματα. Δεν αγανάκτησες. Δεν ανάγκη να έβρισες. Δεν αγανάκτησες. Δεν σε πείραξε, δεν σε στεναχώρησε κάποιος άλλος αδελφός σου. Μήπως εκείνη τη στιγμή νευρίασες. Μήπως από μέσα σου είπες, δεν μας παρατάει οτιδήποτε. Δεν λοιπόν, ξέρεις πάτερ, έβρισα, γιατί με αγανάκτησε ο πατήρ Νεκτάριος. Και αυτό έχω μόνο τα μάτια. Ξέρετε πόσα είναι. Με το μάτι δεν είδες τίποτα όλες αυτές τις μέρες. Δεν κάνουμε καλή κάθαρση. Δεν κάνουμε καλή κάθαρση. Αν δείτε, δεν πηγαίνουμε δηλαδή που σας είπα το σπίτι να το ξεσκονίσουμε καλά. Θα λέγω ότι δεν ξεσκονίσει καλά κάθε φορά το σπίτι. Ξεσκονίσει καλά το σπίτι. Και πρέπει και εμείς με κάθε λεπτομέρεια να πιάνουμε τι σκέφτηκα, τι είδα, για πόσα πολλά μοναστήρια έρχεται και καθημερινά, εξομολόγηση λογισμών. Εξομολόγηση λογισμών έρχεται. Σε μερικά μαστήρια τότε είναι μικρή αδελφότητα. Κάθε μέρα με εξομολόγηση λογισμών, σκέψεων, επιθυμιών, τάσεων, οτιδήποτε. Οι διαγωνίες δεν είναι το σπίτι καθαρό. Γιατί λίγο δυσκόλυνται να έχει να πιάσει τόση από πάνω. Έτσι δεν έγινε να πιάσει τόση από πάνω. Και γι' αυτό σας έχω πει ότι ο Ζάκης θέλετε εξομολόγηση. Μου το λέτε. Μου λέτε πάτε εξομολόγηση. Δεν χρειάζεται να μου κάνει βαρύ αμάρτημα να εξομολογηθώ. Και όλοι αυτοί οι λογισμοί, και όλες αυτές οι σκέψεις που μου πέρασαν από το μυαλό, τι επειδή τις έδιωξα και τις νίκησα εκείνη τη στιγμή, τις εξομολογήθηκα, τις είπα, συγχωρέθηκα, έλαβαν άφηση από αυτήν, δεν έφυγαν. Απλώς τις έσπρωξε το μυαλό σου στο υποσυνείδητο. Δεν καθαρίστηκα. Με αποτέλεσμα το υποσυνείδητο κάποια στιγμή τις βγάζει το συνειδητό ξανά. Όταν θέλει εκείνο. Αυτό κάνει ο διάβολος. Και όταν θέλει ο διάβολος πάει επιλεκτικά, ξέρει τι είναι στο υποσυνείδητο, το ανοίγει το κουτάκι του υποσυνείδητο, το παίρνει και το φέρνει. Άρα λοιπόν η κάθαρση της ψυχής μας είναι ενδοσιώδηση. Και αυτό το δρόμο που επιλέξαμε και συγκατατεθήκαμε στον Χριστό και του είπαμε ναι Χριστέ μου, στη φωνή σου που λέει, μας είπες, είπαμε ναι, συγκατατεθήκαμε, χρειάζεται ένας διαρκής αγώνας. Ένας διαρκής αγώνας χρειάζεται καθαρισμό. Ώστε το σπίτι μας να λάβει το σπίτι της ψυχής μας. Να φτάσουμε δι' αυτού του τρόπου στην κάθαρση. Όταν ο άνθρωπος καθαρθεί, έρχεται πλέον μέσα και κάθεται πάλι το πνεύμα. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτή το Θεό νόψε. Και αυτό το είπε ο Χριστός. Μακάρι η καθαρή την καρδία. Αυτό πρέπει συνέχεια να μας κουντουλίζει μες στα μυαλά. Άρα για να δω το Θεό, να μπορέσω να δω στην άλλη ζωή και να είμαι μαζί με το Θεό και να τον βλέπω και να απολαμβάνω τη θέα του Θεού, πρέπει να έχει μες στα αυτιά μου μακάρι η καθαρή την καρδία. Είναι η καρδιά μου λοιπόν έτσι καθαρή. Φυλάω την καρδιά μου. Έχω φυλακή νοός. Έχω φυλακή αισθήσεων. Προσέχω. Προσέχω έξω τη μονή που βγαίνω. Προσέχω μέσα στη μονή που είμαι. Προσέχω τι ακούω. Προσέχω τι λόγια λέω. Προσέχω τι συζητάω. Προσέχω τι διαβάζω. Ή ανοίγω το ράδιο και ακούω σε καμάρες. Αυτό εξαρτάται από μένα τι κάνω. Από μένα εξαρτάται τι κάνω.
Το είδατε, έχουν βάλει μέσα στο ίντερνετ, δεν ξέρω πού ακριβώς το έχουν βάλει, αλλά έχουν βάλει τη φωνή του Πάτερ Εφρέμ, του φιλοθεήτη, η οποία λέει συνέχεια την αρχή, «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με». Και τη βάζουν πολύ αυτή την ευχή, έχουν μαγειτοφωνήσει πολύ στα σπίτια τους και εκεί που κάθονται και κάνουν διάφορες δουλειές, λένε μαζί την ευχή. Λένε μαζί αυτή την ευχή. Εμείς το κάνουμε. Ή στο διακόνημά μας έχουμε δίπλα και το ράδιο. Τι κάνουμε. Ή στο διακόνημά μας από δίπλα την αδελφή και συζητάω άσχετα πράγματα. Τι, δηλαδή, μόνος μου θα δω πώς λειτουργώ. Ο καθένας, όλη την ημέρα, όχι μόνο στο διακόνημα, γενικά όλη την ημέρα, πώς κινείται, πώς λειτουργεί. Γιατί σκεφτείτε ότι φύγαμε από τον κόσμο και ήρθαμε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Απομονωθήκαμε. Για να φύγω να μην έχω το ταβάνι δίπλα μου, που μου παράγει σκόνη. Άρα λοιπόν πρέπει να προφυλάξω το σπίτι της ψυχής μου. Αυτή είναι η μία οπτική γωνία. Η μία οπτική γωνία. Η άλλη οπτική γωνία είναι αυτή που σας είχα πει την προηγούμενη φορά. Ότι είμαστε ένα κεράκι. Ένα κεράκι είμαστε, το οποίο είναι σβηστό το κερί, νεκρό το κερί. Έτσι μπαίνουμε και αυτός είναι ο συμβολισμός του κελιού. Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και η πρώτη μας δουλειά που μπαίνουμε, κάνουμε το σημείο του σταυρού και ανάβουμε το κερί. Ένδειξη, ένδειξη ότι την ώρα που απλώνω το χέρι μου και ανάβω το κερί, είναι ότι Χριστέ μου, δώσ' μου ζωή. Χριστέ μου, ένωσέ με με τη ζωή. Ένωσέ με μαζί σου. Δώσ' μου φως να λάμψω. Δώσ' μου φως να λάμψω. Να ενωθώ μαζί σου. Και το ανάβω το κεράκι. Και αυτός είναι πάλι ο σκοπός του χριστιανού. Από άλλη οπτική γωνία. Από όποια οπτική, πολλές οπτικές γωνίες μπορούμε να πούμε. Το σύνθημα που λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, στα διαχειριστικά και στις κατασκηνώσεις. Θέλω να γίνω άγιος. Σκοπός του ανθρώπου είναι η αγιότητα. Στο να φτάσω να γίνω άγιος. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Σάββας ο Ιγιασμένος. Θέλω να γίνω άγιος. Τώρα μαθαίνουμε τους τρόπους. Τέτοιο πράγμα λένε. Πρέπει να φτάσω στην κάθαρση. Για να φτάσω στον φωτισμό, στη θέωση. Η αγιότητα. Πρέπει να ανάψω τη λαμπάδα, το κεράκι μου. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ο σκοπός μου. Εάν μείνω χωρίς κερί, αναμένω, τελείωσε. Εάν το κερί μου δεν το ανάψω και δεν φτάνει να το ανάψω, έξω ότι που είναι στον κόσμο, εμείς γι' αυτό φύγαμε. Γι' αυτό οι μονές έχουν τύχη γύρω, ξέρετε γιατί έχουν τύχη. Ένας από τους λόγους είναι, όπως όταν κρατάς το κεράκι, κάνεις αυτό το πράγμα όταν είσαι έξω. Το δεκάρεις ακριβώς. Για να μην σου σβήσει από τον αέρα. Να μην σου φυσήξει κανείς, γιατί και σου κάνει ο διπλανός σου, φου, και σου σβήσει. Ποιος είναι αυτός που θα σου κάνει, θα σου φυσήξει και θα σου σβήσει. Είναι ο πειρασμός. Είναι ο διάβολος. Είναι ο γειτονά σου. Μπορεί να είναι η μάνα, μπορεί να είναι ο πατέρα, μπορεί να είναι ο αδερφό, μπορεί να είναι η γειτόντσα, μπορεί να είναι ο γείτονα, μπορεί να είναι ο ψάρωφο, μπορεί να είναι ο κουμπάρο, η κουμπάρο, ο χύψη άνθρωπο. Ο οποίο μπορεί ανα πάσα στιγμή να μου φυσήξει και να μου σβήσει το κερί. Ανα πάσα στιγμή μπορεί να το φυσήξει. Και καλούμε εγώ να κρατήσω το κερί μου αναυτό. Αναμένω. Καλούμε να το κρατήσω. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τα τείχη της φωνής είναι αυτό το πράγμα, αυτό ακριβώς που κάνουμε στο κεράκι. Και αν τυχόν ο αέρας μου το σβήσει μέσα στη μονή, είμαι μέσα στη μονή, τουλάχιστον. Είμαι μέσα στη μονή. Είναι του αδελφού μου, του διπλανού, αναμένω το κερί. Θα του φωνάξω, αδελφέ, βοήθεια, άναψε το κερί μου. Έκλεισε. Είμαι μέσα στο χώρο μου. Και προλαβαίνω να ζητήσω. Γιατί ο Κύριος νομίζει είπε ακριβώς την παραβολή αυτών με των πέντε μωρών παρθένων και των πέντε φρονίμων.
Γιατί φρόνησε να λάβει όλα τα μέτρα. Οι άλλες δεν τους έβρισαν οι λαμπάδες. Που σημαίνει έζησαν στο σκοτάδι. Και προχθές που είχαν έρθει κάποια παιδιά, τους πήρα για να τους δείξω και τους πήγα στο καταψύχτη της μονής, για να τους δείξω ακριβώς τι σημαίνει σκοτάδι. Και είχα πάρει μαζί μου ένα κεράκι και ένα μαρτύρα. Όταν μπήκαμε μέσα στο ψυγείο, όλοι στόχησαν. Και αυτομάτως φοβήθηκαν. Δεν μπαίνει ούτε μία χαραμάδα μέσα. Μόλις άναψε στο χέρι, γελήθηκε το σκοτάδι. Βλέπετε λέει τι κάνετε, δεν μπορεί πλέον να υπάρξει σκότος. Άρα δεν μπορούμε να πάμε στην κόλαση, αν είναι αναμένο το κερί μας, γιατί έχουμε φως. Και το δικό μου φως ανάψει το δικό σου, το δικό σου, το δικό σου, πάει η κόλαση, τη διάλυση. Έτσι μπήκε ο Χριστός και τη διάλυση. Δεν μπορεί να μπει στην κόλαση φως. Κόλαση δεν έχει φως. Και γιατί έχει σκοτάδι. Γιατί απουσιάζει το φως. Η έλλειψη φωτός δημιουργεί το σκοτάδι και για τον εκόλαση. Άρα εγώ είμαι αναμένος και έχω ανάψει τη λαμπάδα μου, έχω ενωθεί δηλαδή με το φως και είμαι αυτούσιος φως πλέον, και όχι είμαι φως, δεν κινδυνεύω να πάω στην κόλαση, παιδιά. Δεν κινδυνεύω. Με καμία περίπτωση δεν μπορώ να πάω κόλαση. Γιατί έχω ήδη ενωθεί με το φως. Ήδη έχω ενωθεί με το φως. Άρα λοιπόν στόχος μου να καθαριστώ, να φωτιστώ, να γίνω φως. Για να μπορέσω να ενωθώ με το φως. Να καθαριστώ, μακάρι καθαρή την καρδία για να βλέπω τον Θεό. Να μπορέσω όλα αυτά να τα κάνω. Διαφορετικά έχω κοσμικό φρόνημα. Θες κάναμε πάνω στην Αθήνα έκανε ο πατήρα που σήμερα ένα πολύ ωραίο μάθημα στους νέους και στις νέες και τους είπε σε ποιο κόσμο να ανήκετε και έδειξε δύο κόσμους. Ένα πολύ ωραίο βίντεο. Το μένα ένα βίντεο ήταν που έδινε αυτοκίνητα, πισίνες, η Μύκονο, διακοπές, αεροπλάνα, ταξίδια, γυναίκες, χωρί και ξέρουμε, ωραία ζωή, κοσμική ζωή. Και την άλλη την εντάρτη ζωή, την πνευματική. Και τι σκέφτεστε, σε ποια ζωή εσείς ανήκετε. Θυμηθείτε τι είπε ο Χριστός, όπου είναι η καρδία σας, θα γίνει και η ψυχή σας, ότι σκέφτεστε και ο λογισμός σας και ο οφθαλμός σας εκεί είστε κι εσείς. Πού ανήκετε, ποιο είναι το θέμα συζητήσεώς σας. Θυμάμαι εγώ το μακαρίτι του πατέρα μου, ερχόντουσαν στο σπίτι μου από τις 6 ώρα το απόγευμα και φεύγανε στις 1 το βράδυ. Ερχόντουσαν οι ισοκόμοι. Μα τι κουραστικό που μου ήταν. 6-7 ώρες να μιλάνε για το ίδιο θέμα να μιλήσει. Και πόση μέρη σε κάνει έτσι και πόση μέρη σε το κάνει αλλιώς και πόση μέρη σε πάει εκεί και πόση την βασίλισσα το ένα και το είδε εκείνο και τι θα κάνουμε για εκείνη την περίπτωση, πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Το ίδιο πράγμα που έχουν άλλοι αρρώστοι με το πρόσωπο. Μα κάθε 6 ώρες. 10 ώρες θα μιλάνε για την μπάλα. Για την μπάλα να μιλάνε. Άλλοι να μιλάνε για το πάθος με τα αυτοκίνητα. Βλέπεις λοιπόν πού είναι ο καθένας. Πού είναι τεταγμένος λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος. Πώς αυτός ο κόσμος μπορεί να γίνει φως. Και τελειώνοντας, τους είπα το εξής, αυτό που θα πω και σε εμάς. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι εμείς δυστυχώς και ο καθένας από εμάς για τον ίδιο λόγο που χάσαμε τον παράδεισο. Γιατί χάσαμε τον παράδεισο. Διότι κάναμε το ίδιο θέλημα. Κάναμε αυτό που θέλαμε εμείς. Αυτό που θέλαμε εμείς, αυτό και κάναμε. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα κάναμε. Δηλαδή ο Θεός είπε, μην κάνετε αυτό παιδιά μου και εμείς το κάναμε. Άρα λοιπόν όταν πράττω το ίδιο θέλημα, φεύγω από το Θεό. Τελείωσε. Και γι' αυτό στο Πάτερ ημών, μία προσευχή δίδαξε ο Θεός, ο Χριστός μας. Μία προσευχή, όλες οι υπόλοιπες είναι δικές μας, κάτι που λέμε. Ακόμα και τον Αγίο και τα απόδειπνα και τα λοιπά, όλα είναι δικά μας. Μία δίδαξη. Και είναι τόσο περιεκτική που τα λέει όλα μέσα. Και θα μείνω στο σημείο αυτό που λέει. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και της γης.
γεννηθεί το θέλημά σου. Γιατί είπε να γίνεται το θέλημά του. Στη ζωή μου θα γίνεται το θέλημά του. Όχι αυτό που εγώ θέλω, γιατί αυτό που εγώ θέλω σαν Αδάμ και Εύα, το έκανα μέσα στο παράδεισο και βράθηκα εκτός. Αυτό έκανα. Γι' αυτό έχασα το πρόσωπο του Θεού, έχασα το Θεό, έχασα τα πάντα. Αυτό το πράγμα έκανα. Γιατί έκανα το ίδιο θέλημα. Και τους λέω, παιδιά, μάθετε να κόψετε το δικό σας το θέλημα. Εμείς γι' αυτό πήγαμε σε ένα μοναστήρι. Γιατί το μοναστήρι γίνεται μια εκπαίδευση εκεί μέσα. Και η εκπαίδευση είναι να κόψω το θέλημα το δικό μου. Όταν μάθω να κόψω το θέλημα το δικό μου, θα εφαρμόσω και να πω γεννηθεί το θέλημά σου. Γίνεται πλέον το θέλημα του Θεού. Όχι αυτό που εγώ θέλω. Όσο να το θυμόσαστε, όποιος θέλει να κάνει το δικό του το θέλημα, σας το λέω, είτε μοναχός, είτε μοναχή, είτε λαϊκός, πρόσωπο Θεού δεν μπορεί να δει. Αυτή ήταν η αιτία που φύγαμε από τον Παράδεισο. Κάναμε το δικό μας το θέλημα, το εγώ μας. Και είπα στους νέους και στους νέες, ένα πράγμα εμείς κάνουμε μέσα στο μοναστήρι. Αυτό που κάνει ο μοναχός. Τι αγωνίζει να κάνει. Αν δεν τρίψει τη μούρη του και ο χριστιανός και ο μοναχός στο έδαφος να φάει χώμα, παράδεισο δεν βλέπει. Γιατί πραγματικά είναι συντριβή το να συντρίψεις το ίδιο θέλημα. Αλλά αυτή είναι η εντολή του Θεού. Όποιος θέλει, απάντησε, όποιος θέλει, ο πίσω μου έρθει, αν θέλετε να με ακολουθήσετε, ακολουθήστε. Όμως, απαρτισάς τον εαυτό. Τέρμα το θέλημά σου, σου λέει. Άρα λοιπόν από εκείνη η βάση. Η άρνηση του ιδίου θελήματος. Τίποτα δεν πρέπει να κάνω το δικό μου το θέλημα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει το δικό μου το θέλημα. Αυτό το δικό μου το θέλημα που κάνει ο άνθρωπος, αυτό τον έφερε μακριά από το Θεό, μακριά από το παράδεισο. Και αυτό τον οδηγεί στην κόλαση. Και πείτε μου τώρα απ' έξω οι άνθρωποι κατά πόσο κάνουν το θέλημα του Θεού. Για να δούμε και πού θα πάνε. Να δούμε και πού θα πάνε όλοι αυτοί οι κοσμικοί. Και εμείς εδώ μέσα, για ποιο λόγο πάλι ήρθαμε. Ακριβώς για αυτό το πράγμα. Να σπάσουμε το δικό μας το θέλημα. Να μάθουμε να εφαρμόσουμε αυτό που είπα στην αρχή. Θέλουμε να εφαρμόσουμε σαν μοναχοί, σαν άνθρωποι και γι' αυτό ακολουθήσαμε αυτό το πράγμα. Να ζήσουμε ευαγγελικά, όπως ζει ο Χριστός, όπως δίδαξε ο Χριστός, αυτό που είπε ο Γιάννης ο Χρυσότομος, όπως ξεκίνησα. Να ζήσουμε όπως θέλει. Άρα πρέπει να πω στη ζωή μου, γεννηθεί το θέλημά σου. Λέω με, Θεέ μου, γεννηθεί το θέλημά σου στην προσευχή μου. Και όπως εγώ κάνω συνέχεια το δικό μου. Και προσπαθώ και από το γέροντα, πώς θα προσπάσω, πώς θα τα προσπάσω, να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Άμα δεν κάνω αυτό που θέλω, μου τρώνω. Άρα θέλω να κάνω το δικό μου το θέλημα. Την εκδήλωση του δικού μου του θελήματος. Άρα πρέπει να κάνω συντριβή του εαυτού μου. Να τρίψω τη μούρη μου στο έδαφος. Δεν την έτριψες τη μούρη σου στο έδαφος. Τέλειωσες. Τέλειωσες. Δεν μπορείς. Δεν το εξαφάνισες το εγώ σου. Άρα δεν βλέπεις παράδεισο. Άρα δεν βλέπεις Θεό. Άρα από εκεί πάλι πρέπει να ξεκινήσω. Μέσα σε αυτή την κάθαρση στα πάθη που σας είπα, στα ελαττώματα που σας είπα, μέσα στις αδυναμίες που σας είπα, το κύριο και μεγαλύτερο πράγμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και που θα εξετάσουμε είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το εγώ. Το οποίο στις εξομολογήσεις σας το συναντάω κάθε φορά που σας εξομολογώ. Και το βλέπετε ότι σας ρωτάω, γιατί παιδί μου νευρίασες, γιατί ήθελα να γίνει έτσι. Γιατί ήθελα να γίνει έτσι. Ή γιατί αυτό που μου πήγε ρώτησε η Ιωγέντος, δεν μου άρεσε, το κοφάνηκε. Δεν το ήθελε να το πει έτσι. Ήθελα κάτι άλλο. Ηθήκτηκα, προσβλήθηκα. Άρα το εγώ. Και αν δείτε όλα, γιατί είπες παιδί μου ψέματα και δεν είπες την αλήθεια εκεί, συνηγουμένη στον γέροντα. Γιατί φοβήθηκε ότι θα σε συντρίψει εκείνη την ώρα. Και επειδή φοβήθηκε ότι θα σε συντρίψει, προτίμησε να πεις ψέματα. Για να μην αποκαλύψεις ότι έκανες λάθος και τα επιταθείς.
και έκανε χαζομάρα. Οπότε το αγαπιάζει ψέμα. Θα δείτε ότι η πηγή του κακού, η πηγή τη αμαρτία είναι το ίδιο θέλημα, το εγώ, το ανθρώπου. Κάνει κάθε κίνηση να προστατεύσει το εγώ του. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Εάν αυτό λοιπόν δεν το βγάλουμε, και αυτό είναι από τους σκοπούς μας που είμαστε εδώ μέσα. Γι' αυτό έχει βάλει η Εκκλησία μας και το λέει, αυτή τη λέξη τη λέει υπακοή. Γιατί υπακοή τι κάνει, σε ασκεί στο να βγάλεις το δικό σου το θέλημα. Για να γίνει το γεννηθήτο το θέλημά σου. Και να φτάσουμε σε αυτό που είπε ο Παύλος, ο οποίος Παύλος έφτασε τελικά να κάνει αυτό που θέλει. Γιατί το λέει και ο Παύλος μόνος του και τελειώνω. Άλλα λέει θέλω λέει. Κι όμως αυτά που θέλω λέει μέσα σε μια επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος, δεν τα πράττω λέει. Πράττω αυτά που θέλω εγώ. Και αυτά που θέλω λέει, αυτά που θέλει ο Θεός δεν τα πράττω. Και πράττω αυτά που θέλω εγώ λέει. Το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Και δείχνει την αδυναμία του ανθρώπου. Αλλά έφτασε στο σημείο ο Απόστολος Παύλος να πει, όταν προνίκησε το ίδιο θέλημα, ζωουκέθη εγώ, ζήτε με μη Χριστός. Δηλαδή τέλειωσε το δικό μου το εγώ. Δεν υπάρχει εγώ δικό μου. Ουκέθη ζω εγώ, ζήτε με μη Χριστός. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Γι' αυτό είμαστε μέσα εδώ. Μέσα σε αυτό το στίβο που έχουμε κατέβει και αγωνιζόμαστε. Να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη από εκεί. Και το μεγαλύτερο μας έρθει πάθος είναι αυτό. Ο εγωισμός. Άρα πρέπει να τον συντρίψουμε. Πρέπει να φάμε χώμα. Πρέπει να φάμε χώμα. Γιατί αντιμιλάς, γιατί αντιλέγεις. Και όταν σου μείνεις και μια αδελφή γιατί λες, αϊ παράτα μας, σιγά, σιγά μην είναι έτσι. Γιατί το λες αυτό. Πιάσε από πίσω από αυτή τη λέξη που είπες να δεις τι κρύβεις. Ένα τεράστιο εγωισμό, ένα τεράστιο εγώ κρύβεται. Αυτό κρύβεται. Αυτό κρύβεται. Ή δεν μας παρατάς τώρα. Τι κρύβεται πίσω από το δεν μας παρατάς. Τι κρύβεται ακριβώς όταν το λέμε αυτό το πράγμα. Το εγώ μας κρύβεται. Και θα σας κρατήσω καμιά φορά τις εξομολογήσεις. Να διαβάζω έναν εδώ χωρίς να λέω τα ονόματα, τα αμαρτήματα ένα-ένα και θα δείτε. Όπως το κάνω σε πολλούς, το κάνω σε εξομολόγηση. Όταν μου λέτε τους λογισμούς σας, όταν μου λέτε τις σκέψεις σας, όταν μου λέτε σου λέω αυτή η δημιουργική σκέψη, από πού γεννήθηκε, αυτή η πράξη από πού τη δημιουργήθηκε, και έτσι και από πίσω ο εγωισμός. Από πίσω και ο εγωισμός. 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 Και θα δείτε ότι το 97% των αμαρτημάτων που βγάζω κάθε φορά είναι πίσω ο εγωισμός. Η βασική αιτία των αμαρτημάτων των ανθρώπων. Το ίδιο θέλημα. Γι' αυτό δεν τσακώνονται το παιδί με τη μάνα, γιατί τσακώνεται. Γιατί τσακώνεται και η μάνα με το παιδί. Και το παιδί με τη μάνα και με τον πατέρα. Για να κάνει ο καθένας το δικό του. Γιατί τσακώνεται και το ζευγάρι. Για να κάνει ο καθένας το δικό του. Γιατί τσακώνεται. Καθένας να περάσει το εγώ του, τη γραμμή του, τη σκέψη του. Αυτή που πιστεύει ότι είναι σωστή. Αυτό κάνει. Προσπαθεί να περάσει το δικό του. Μα αν αδικούμε να μην μιλήσω. Όχι. Χάρη στο στεφάνι σου εκείνη την ώρα. Τώρα σε στο στεφάνι να μιλήσεις. Εάν προσπαθήσεις να δικαιωθείς, δεν δηλαδή σου λέει ο άλλος, μα γιατί παιδί μου έσπασες στο ποτήρι. Η απάντηση δεν το έσπασα. Το έσπασε ο πατήρ Αγουστίνος. Τι υποκρίνει αυτή η απάντηση. Τι υποκρίνει την Πάτρε Βιέννη. Γιατί υποκρίνει τον εγωισμό. Αμέσως. Δηλαδή γιατί δεν το έχω κάνει εγώ. Φοβήθηκα ότι μου θίγεται το εγώ αμέσως. Δηλαδή απαντάω γιατί μου κρύβεται το εγώ μου υποκρίνεται. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες. Μα και πόρνο να σε πουν. Και μηχό να σε πουν. Και κλέτη να σε πουν. Και ζημιές ό,τι έχεις κάνει. Και το ένα, σκύψει το κεφάλι και λέει ναι, να είναι ευλογημένο. Εγώ το έκανα, συγχωρέστε. Δεν πρόσεξα. Δεν πρόσεξα.
Όλα λέει σε μία περίπτωση. Άμα σου πούνε ότι έπεσε σε αίρεση και είσαι αιρετικό. Να τα πει όχι ορθόδοξο. Παραμένω στον ορθόδοξο πίστη. Μόνο τότε. Σε όλα τα άλλα λέει, σκύψε το κεφάλι και χωρί να τα έχει κάνει, μην το αποποιηθεί. Δεν χάσει το κεφάλι σου. Αμέσω υπεράσπισε τον εαυτό σου. Υπεράσπισε το εγώ σου. Έπρεπε να δικαιολογήσει το εγώ σου. Με πραγματική δικαιολογία, αληθινή δικαιολογία μεν, αλλά το εγώ σου υπερασπίζεις. Εάν λοιπόν αυτό το εγώ δεν βγει, πατέρες, αδελφοί και αδελφές, κατά το δεν βγει το εγώ μας από μέσα μας, δεν μπορούμε να αγγίξουμε το Θεό. Είναι η βάση που αυτό γεννάει όλα τα μαρτήματα. Άρα πρέπει να το καταλάβουμε, και αυτό έλεγα στα παιδιά λοιπόν και στον πατέρα που στείλει. Το όλο θέμα πάντα που στείλει, που συζητάμε εδώ και τόση ώρα, σου λέω, για το αυτοκίνητο, για το ένα, για το άλλο. Τι κάνει το άλλο, το εγώ το ικανοποιεί. Το πάθος του ικανοποιεί. Τι κάνει, το πάθος του ικανοποιεί. Εκείνη την ώρα. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε, και αυτό του είπα, ότι θα πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε έναν επιφανειακό χριστιανισμό και εμείς. Έναν ηθικίστικο χριστιανισμό. Θα πρέπει να μπούμε μέσα στο βάθος του εαυτού μας και να δούμε τι ακριβώς υποκρίνεται από πίσω μας. Για να του πούμε του παιδιού, μην κάνεις έρωτα, απορμήσεις προγραμμίες σχέσεις, όχι στην κλοπή, όχι σε εκείνο, όχι στο άλλο, όχι στο άλλο. Δημιουργείς ένα χριστιανισμό ο οποίος είναι, πρέπει να είσαι κάπως. Δηλαδή ο χριστιανός είναι ένας κάπως. Το ηθικό, φτιάχνει ένα χριστιανό ηθί, έτσι, χωρίς να έχει βάθος μέσα. Να ξέρει γιατί δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Δηλαδή γιατί μου λέει όχι. Ποια είναι και η βάση της ουσίας. Δηλαδή πρέπει να γίνω φως. Πρέπει πάση στη θυσία να αγωνιστώ να γίνω φως. Πάση στη θυσία γιατί έρχεται ο θάνατος, έρχεται η ώρα που κλείνω τα μάτια και αν δεν είναι η λαμπάδα μου ανοιχτή θα ζήσω στο σκοτάδι. Δεν μπορώ να ενωθώ με το φως. Το φως θα ενωθεί με το φως. Το σίδερο με το ξύλο δεν ενώνεται. Το ξύλο με το ξύλο κολλάει. Το σίδερο με το σίδερο κολλάει. Το φως όταν έχουμε γίνει θα ενωθεί με το φως και την κολλήση. Άρα λοιπόν, εάν δεν καθαρθώ, εάν δεν λάμψω, πώς θα φτάσω στη θέωση. Πώς θα φτάσω στη θέωση. Γι' αυτό το λόγο, τον οποίο επαναλαμβάνω, ήρθα εδώ. Και ήρθα γιατί, απ' έξω ο κόσμος δεν μου το προσφέρει αυτό πλέον. Όπως δεν προσφέρει τα του γάμου που είπα. Σήμερα, ίσως πριν 50-60 χρόνια, τα πρόσφερε για ένα χριστιανικό γάμο. Σήμερα δεν προσφέρει τέτοια έννοια. Δηλαδή, ένας γάμος είναι καταδικασμένος από την αρχή, απορρίσει. Και γι' αυτό πλέον, σου λέω, παιδιά, μην κάνετε και πολλά τραπέζια και τα χωρίσαμε. Που θες ένα ζευγάρι, θέλει να παντρευτεί εδώ πέρα, το άλλο θες, μην κάνετε, μην θα έχουμε 300 άτομα. Και του λέω, δεν Αλέξανδρε, μην κάνετε, δεν ξέρεις αν θα ζήσετε μαζί. Μετά μου λέει μια άλλη που είχε έρθει, που φτιάχνει ένα σπίτι. Και λέω, το σπίτι σε ποιο το όνομα είναι, πού το γράψατε. Λέει στον εαυτό μου, έχει να το κρατήσει τον εαυτό σου κοπέλα μου σήμερα. Δεν είναι σίγουρο πλέον θα ζήσετε μαζί. Όπως ζούσατε σε κάτι, με άλλα και με χωριά, πάει τέλειωσε. Τέλειωσε με αυτό. Το ίδιο πράγμα έξω δεν μπορεί να ζήσει κανείς χριστιανικά σαν απλός χριστιανό. Δεν μπορεί. Είδα τα σπαγίδα στον διαβόλου, λέει ο Μένας Αντώνης, απλωμένος. Και λέω, Θεέ μου, ποιος μπορεί να τις νικήσει αυτές και να την πέσει μέσα από τις σπαγίδες. Και τι ακούστηκε η φωνή του Αγγέλου. Μόνο ο ταπεινός, αυτός που έχει σπάσει το εγώ του. Ποιος αγωνίζεται να σπάσει το εγώ του. Μόνο πώς αγωνίζεται. Γι' αυτό φύγαμε από αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό φορέσαμε το μαύρο. Γι' αυτό τρώμε τα νιάτα μας. Μέσα στο μοναστήρι. Ακριβώς γιατί, αυτό το πράγμα δεν μας το προσφέρει. Και επειδή ο θάνατος εγγύσει. Δεν ξέρεις πότε σου έρχεται. Και πρέπει να είσαι έτοιμος, όπως είναι ο στρατιώτης, έσω έτοιμος. Ανά πάσα στιγμή έτοιμος.
Πρέπει να είμαι αναμένο το κατήρι. Αναμένη η λαμπάδα. Και πρέπει να ενώνομαι με τον Θεό. Και να παίρνω δύναμη σε αυτόν τον αγώνα. Δύναμη πρέπει να παίρνω. Γι' αυτό κάνουμε τη συχνή διακοινωνία. Όχι γιατί είμαστε άξιοι. Όχι γιατί γίναμε φως. Όχι γιατί καθαριστήκαμε. Γιατί είναι φάρμακο πέρα από όλα τα άλλα η κοινωνία. Και όπως μια πληγή την εγχειρίζεις πρώτα και αφού την εγχειρίσεις την πληγή, μετά ο γιατρός βάζει για να κλείσει επάνω φάρμακο βάζει. Για να κλείσει η πληγή. Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Αφού είμαστε γεμάτο πληγές. Όλα τα πάθη είναι και μια πληγή. Δηλαδή, αν μας έβλεπε κάποιος, αν μπορούσαμε να ζωγραφίσουμε έναν άνθρωπο όπως είναι ο σημερινός άνθρωπος, θα ζωγράφιζε έναν άνθρωπο που όλο του το σώμα είναι πληγές. Γεμάτο από πάνω μέχρι κάτω. Όπως είναι ο λεπρός, που είναι όλο πληγεσμένος. Ένα τέτοιον άνθρωπο θα ζωγράφιζε. Και κάθε πληγή θα είχε ήταν ένα πάθος, ένα πάτημα. Το οποίο πρέπει με το χειρουργείο να καθαριστεί, να κοπεί. Το σάπιο μέρος εκεί που έχει χαλάσει η πληγή να καθαριστεί όπως την καθαρίζει ο γιατρός. Αυτή είναι η εξομολόγηση. Καθαριότητα, πάλι βλέπετε, καθαρισμός πάλι και εδώ. Κάθαρσης και εδώ. Και μετά για να θεραπευτεί λέει το φάρμακο που πάνε. Και το φάρμακο, φάρμακο αθανασίας. Θα σου ξαναδώσει τη ζωή, θα κλείσει την πληγή σου και θα σου καλύψει τη ζωή. Και κλείνει την πληγή σου σιγά σιγά. Γι' αυτό καταλαβαίνω. Και αυτή η συχνή θεία κοινωνία, το ότι γινόμαστε σύσσωμοι και σύνδεμοι, εάν αγωνιζόμαστε στην κάθεση, εάν αγωνιζόμαστε και φτάσουμε στο φωτισμό, μετά αφού έχουμε ενωθεί με τον Θεό και ενωνόμαστε έτσι με τον Θεό, πλέον μετέχουμε τις θεώσεις. Ήδη μετέχουμε από εδώ πλέον. Θεούμεθα. Γι' αυτό λέει ο σκοπός του ανθρώπου, ο Άγιος Γρηγόριος, λέει, ήρθε λέει ο Χριστός, ο Θεός, έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Γιατί μετέχει μετά στη θέωση ο άνθρωπος. Και αυτό το λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Αλλά όλα αυτά η βάση, επαναλαμβάνω, είναι το να φάμε χώμα με τη μούρη μας. Να φάμε χώμα με τη μούρη μας. Και για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί τώρα μπορεί να λέει ότι σιγά με περπατάω μέσα στην μέρα του κεφάλι. Μα αν σιγά με περπατάω μέσα στην μέρα του κεφάλι, και μου το θέλει να κάνεις. Το δικό σου. Ήδη κάνεις με τη σκέψη το δικό σου να το πεις μέσα σου. Σιγά μην κάνω τέλος, σιγά το άλλο. Σιγά μην καθίσω εδώ αφού δεν έφαγα να πλύνω από τα πιάτα. Γιατί έφαγα γιατί να τα πλύνω από τα πιάτα. Αμέσως το εγώ μου να υπερασπιστώ. Γιατί να κάνω ποτέ, γιατί το άλλο. Γιατί εγώ να... Δεν έχει μία απάντηση που λες πηγαίνεις μέχρι σε παρακαλώ στην άφαστο, πρέπει να πάρεις πάνω στο φαρμακείο. Λέει γιατί να πάω εγώ. Έχω τώρα δουλειά. Τι υπερασπίζεται μέσα σου. Το εγώ το υπερασπίζεται. Κάτι το ίδιο θέλημα μέσα. Αυτό να άφησε. Είναι το ίδιο θέλημα. Αυτό είναι αμάρτημα. Όσο και αν φαίνεται και δεν ακούγεται ότι είναι αμάρτημα. Είναι αμάρτημα όμως. Γιατί δεν τρως χώμα εκείνη την ώρα. Γιατί εσύ τι θες να κάνεις, εκείνο να γεωγραφήσεις. Εσύ τι θες εκείνη την ώρα να κάνεις, να πάω στις Πελάτες. Εσύ τι θες εκείνη την ώρα να κάνεις, εγώ να πάω στα άλογα. Εσύ τι θες να κάνεις εκείνη την ώρα, εγώ στο κομπιούτερ. Εσύ τι θες να κάνεις. Εκείνο. Άρα δεν σπάω το ίδιο θέλημα. Δεν σπάω το εγώ μου. Το εγώ είναι καθημερινό σπάσιμο. Όταν λέμε τρώω χώμα. Απαρνησάς το εαυτό. Είναι στην καθημερινότητα επάνω. Είναι στην καθημερινότητα το βιώνω αυτό το πράγμα. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα δεν το βιώσεις, πρόσωπο Θεού, δεν βλέπω. Κάνουμε το ίδιο θέλημα, όσο κάνουμε το ίδιο θέλημα, όσο κάνουμε το ίδιο θέλημα, το αποτέλεσμα είναι να απομακρυνόμαστε το Θεό. Και αυτό το πράγμα χάσει από τον παράδεισο. Και εμείς εδώ ήρθαμε για να φτάσουμε στο σημείο να το πούμε ότι ζω και έτσι εγώ ζήτεται με Χριστός. Το θέλημά μας να γίνει ένα με το θέλημα. Και γι' αυτό λένε όλοι οι Άγιοι ότι η υπακοή δεν είναι μονάχα. Όταν πει ο γέροντας
πει, κάνε το τάδε. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά τέλος πάντων το κάνω από υπακοή. Δεν κάνω το δικό μου. Πρέπει να φτάσω, λέει, στο σημείο το θέλω του γέροντα να είναι δικό μου θέλω. Με το που το λέει ο γέροντας, αν έχω άλλο θέλω, αυτομάτως το θέλημά μου να γίνει θέλημά. Το θέλημά του να γίνει θέλημά μου. Τα το έχω. Τότε έχω πετύχει. Τότε έχω διώξει το δικό μου το θέλημα, το ίδιο. Όχι ότι το κάνω, δηλαδή, υπακοή καταναγκαστική που λέμε. Το άλλο καταναγκαστική υπακοή. Βραβεύεται και αυτή από τον Θεό. Αλλά είναι στην αρχή του αγώνα αυτή. Η υπακοή. Που μαθαίνω. Είμαι στην άσκηση. Εκεί που μαθαίνω, δηλαδή, μου λέει ο γέροντας, πιες νερό και πίνω το, δεν διψάω, δεν θέλω να πιω. Ενώ πρέπει να πει ο μόλις μου πει ο γέροντας, πιες νερό, πρέπει να το διψάσει κιόλας. Πρέπει να αισθάνομαι δίψα και να πιω και όταν διψάω γέροντα. Και να πιω νερό. Θυμηθείτε αυτό που μας είπε ο πατήρ Χρήστατος εκεί. Το ανέκδοτο με τους μοναχούς. Πόσους μοναχούς έχεις, που ήταν δύο ασκητές, δύο γεροντάδες και είχαν λέει, ο ένας είχε 20 καλώδιους και ο άλλος δεν είχε κανένα. Κάποια στιγμή επέκτησε λέει ο δεύτερος και είχε καλογύρους λέει. Πότε ήρθε ο πρώτος γέροντας, πήγε στο μοναστήρι του άλλου, λέει, πόσους καλογύρους έχεις, λέω και εγώ πλέον 20, λέει, πάρα καλογέρια. Λέει, πόσα καλογέρια, 20 έχεις, 20, ναι. Πού είναι αυτό, λέει, δύο λεπτά. Πήγαινε πάνω και φώναξε, λέει, παιδί μου. Πάει πάνω, φωνάζει τον πατέρα, δηλαδή, δύο λεπτά γιατί τελειώνω, κάνω το χρυσό, πες το γέροντα κατεβαίνω. Γιατί με το χρυσό και θα χαλάσει αν το αφήσω. Πάει στον άλλο, δύο λεπτά γιατί είμαι με τα άλογα, να αλλάξω και έρχομαι. Πάει στον τρίτο, δύο λεπτά, γιατί είμαι πάνω στο φορτηγό, ξεφορτώνω κάτι πράγματα που έφερα για το, την έκθεση από την Πάτρα και έρχομαι. Ο άλλος ο μοναχός, με το που το είπε και έκανε ένα άλλο διακόπτη, αμέσως τρέχει κάτω τρέχοντας. Πηγαίνει λοιπόν κάτω τρέχοντας και στον δρόμο λέει τέλειος συνάντησε ένα σελιγκάρι. Και λέει ο γέροντας, παιδί μου έλα προς από εδώ λέει, πρόσεξε λέει να μας πατήσει ο ελέφαντας. Και γυρίζει και λέει, ναι γέροντα λέει να κάνουμε παραπέρα λέει μην μας λιώσει. Και γυρίζει τότε ο δεύτερος γέροντας και του λέει, ξέρεις πόσο καλό γύρους έχεις. Ένα. Οι άλλοι έχουν κάνει το ίδιο θέλημα, του λέει όλοι. Όλοι οι άλλοι έχουν μείνει στο ίδιο θέλημα. Τι θέλουν, ένας να τελειώσει το άλλο, ο άλλος να τελειώσει το χρυσό, ο άλλος να τις ξεφορτώσει, ο άλλος να κάνει εκείνο. Μόνο τους λέει. Και γιατί μπόρεσε και είδε το, πως το λένε, το σελιγκάρι, το είδε σαν ελέφαντα. Το είδε με τα δικά σου μάτια. Είναι αυτό που σας είπα εγώ με το ποτήρι το νερό. Μόλις σου πει ο γέροντας, πιες νερό παιδί μου ή φάει, ναι, ναι, βέβαια, πεινάω. Και πραγματικά να έχεις φτάσει στο σημείο να πεινάς. Να γίνεται δηλαδή αυτό που σου λέει, να σου γίνεται πραγματικότητα. Τότε πράγματι έχεις φτάσει στο σημείο που πλέον μπορεί να λες ζω που και εγώ, δεν ζω πλέον εγώ. Ζει δεν είναι Χριστός. Είτε ο γέροντας είναι γνωστό. Και το ξαναπούμε, είναι στόχο και θέση Χριστού. Άρα μπορώ να πω κάλλιστα, ζω και εγώ, μπορεί να πει ο μοναχός ή η μοναχή, ζει δεν είναι Χριστός. Άρα λοιπόν, πρώτος και κύριος στόχος μας που πρέπει να κάνουμε, κάθαση και να φτάσουμε στον φωτισμό και θέλωση. Αναμένει τη λαμπάδα μας, συνδεδεμένη βρίζα με τον ανεμιστήρα μας, στο ρεύμα, αναμένω το κέντρο μας με το φως. Εκοπή του ιδίου θέληματος. Γεννηθείτε το θέλημά σου πρέπει να είναι. Για να φτάσουμε να πούμε ζω που και εγώ ζείτε να μην Χριστός. Αμήν. Ερωτήσεις. Μιλώ άλλα. Δεν έχω ερώτηση για να. Δεν έχεις ερώτηση. Καμιά έτσι. Δεν είναι ερώτηση ουσιαστικά. Επισήμανση. Ναι, αυτό είναι επισήμανση. Ότι όλη αυτή η ιστορία της να κάνω την, το πρώτο μέρος της Αγίου Προσμικά Βαρσή, να φτάσω αυτό το σημείο να ευχαριστώ,
είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει, πρέπει πρώτα απ' όλα να μην διαπιστώνουμε ότι είμαστε εγωιστές. Και λέω είμαι εγωιστής, βρίζω, χτυπάω, διαμορφώνω, αντιλέγω. Αυτή είναι μια λεγόμενη διαπίστωση. Ναι, διαπίστωση της ασθένειας, αναγνώριση. Η διαπίστωση όμως δεν λύνει πρώτα απ' όταν φτάνω στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι και το δύσκολο. Να συνειδητοποιήσω τι σημαίνει αυτό. Καλλιεργώντας μας τα συγκίνηση τώρα, συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει, αλλά τα συνειδητοποιούμε προς στιγμή. Όταν απολύτως συνειδητοποιήσω τι σημαίνουν αυτά που λέμε σήμερα ή και αυτά που διαβάζουμε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έρχομαι κόντρα με τον εαυτό μου. Και την ώρα που κάνω την αυτοκριτική, εγώ ήδη σταυρώνω τον εαυτό μου και αφού καταφέρω να τον σταυρώσω εγώ ίδιο, μπορώ πλέον και είμαι ελεύθερος να με σταυρώσω και άλλο. Γιατί εμείς δεν θέλουμε, εμείς ήδη το σταυρώνουμε τον εαυτό μου. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να μπούμε με τον τύπο των ύλων και να δούμε καθαρά ποιοι είμαστε. Βλέπουμε λοιπόν τον εαυτό μας με τα μάτια τα δικά μας, όπως μας αρέσει, όπως μας ευχαριστεί, γιατί είμαι έτσι, είμαι έτσι, είμαι έτσι, το χείο το θέμα μας. Τώρα οπότε είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το τι πραγματικά είναι. Όταν καταφέρει να συνειδητοποιήσει και να φύγει από τη διαπίστωση και να μπει στη συνειδητοποίηση, τότε πλέον του είναι εύκολο το επόμενο βήμα. Ποιο δηλαδή, το να μπορέσει πλέον να μπει στην πράξη. Γιατί τα πρώτα μέρη είναι θεωρητικά. Αυτό είναι. Συμφωνώ. Άλλο θέλει κάτι να πει, να ρωτήσει. Και ένα δεύτερο να επιτρέπετε. Δηλαδή αυτό που λέμε περί αυτοκριτικής και το πρώτο, μάλλον το πρώτο μέρος που μιλήσαμε και το θέμα που με προσέχουμε είναι η λεγόμενη νύψη που είναι παρθένες. Η λεγόμενη νύψη, η ευρύγωση που λένε, πάντα να έχει νυπτική πατέρα. Πατέρα, ο οποίο προσεχθούν και τόνισαν την ύψη. Πολύ προσοχή, σε ό,τι και αν κάνει, μιλάτε, διαβάζετε, το προπάτε, κάνετε. Το... Η εγρήγορση. Η λεγόμενη εγρήγορση που δεν λέμε στην εγρήγορση. Πρέπει να είναι παντού προσεκτικό. Ακριβώ γιατί ο διάβολο αυτό που λέμε ότι ξέρει καλά την πάλι. Ξέρει πώ θα με ρίξει. Πολύ έξυπνο. Το πώ θα με ρίξει, θα το πάει, θα το πει να πετάξει. Και πολλέ φορέ μπορώ να το βλέπω. Ή μπορεί να φαντάζομαι και λέω μπορεί να το κάνει αλλά θα το προλάβω, δεν θα το αφήσω. Άμα σε βάλει στην τζουλίθρα ο διάβολος, σε τζουλάει κατά καλά. Το ζήτημα είναι να μην τον αφήσει να σε βάλει στην τζουλίθρα. Και μετά μα σου δείξει και λίγο λαδάκι, ξέρει πως τσουλάσαι από την τζουλίθρα. Έφυγε. Διάβασα. Σπαντάρεις κάποιος, αδελφές. Διευκόλυνε και ο πατέρα μου, ο κύριο Χριστέο Θεό, και λέει ο Χριστό και εμά. Άμα.